Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Εσείς μόνο θα μας δώσετε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί ο κόσμος λέει. Ποια είναι η δική σας εικόνα για την υπόθεση αυτή? Η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής για την υπόθεση είναι ότι σίγουρα ο 53χρονος είναι ανεμιμημένος και στο βιασμό της ανήλικης της 12χρονης, αλλά και έκανε και κάποιες άλλες πράξεις ποινικά κολάσιμες, οι οποίες συνιστούν κακοργήματα και ασέλγεια και εξέδιδε, τα οποία είναι ασύλληπτα για τον ανθρώπινο νου, ότι ένας οικογενειάρχης κάθεται και ασχολείται με τέτοια πράγματα. Δηλαδή δεν το χωράει ανθρώπου νους. Θα μου πείτε. Στα δικαστήρια συχνά έχουμε δει τέτοιες περιπτώσεις με αποπλάνηση ανηλίκου, αλλά με τέτοια σχέση εξάρτησης και εμπιστοσύνης ανήλικο, ο οποίος κυριολεκτικά εναποθέτει όλη του την ασφάλεια σε έναν καλοκάγαθο γείτονα, ο οποίος φαίνεται οικογενειάρχης, ο οποίος πηγαίνει στην εκκλησία, ο οποίος δηλώνει παραδοσιακός και συντηρητικός οικογενειάρχης, ξεπερνάει κάθε ανθρώπινη σκέψη. Και φυσικά εδώ βλέπουμε και μια πολιτική σπέκουλα, το οποίο είναι ντροπή. Δηλαδή, ανεξαρτήτως τι κόμματος είναι κάποιος, το έγκλημα δεν έχει κομματική ιδεολογική πεποίθηση. Τα εγκλήματα τα ιδεολογικά που γίνονται ανήκουν σε συγκεκριμένο ιδεολογικό χώρο, ο οποίος είναι της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και είναι κακουργήματα όπως δολοφονίες που γίνονται από ιδεολογική πεποίθηση. Δεν νομίζω ότι ο βιασμός είναι ιδεολογικό έγκλημα που προσπαθούν κάποιοι τώρα μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, και βλέπω μέσα στο Twitter έναν οχετό χιδεότητας συλλήβδιν, όποιος είναι της άλλης παρατάξεως και δεν είναι της δικής τους, να ταυτίζεται με αυτόν, εδώ το κτίνος που βίαζε το 12χρονο. Δηλαδή. Έχει όμως και μία άλλη διάσταση, καλά πέρα από αυτό που το θεωρούμε νομίζω όλοι αυτονόητο, δεν υπάρχει κομματικός χρωματισμός σε έναν βιαστή, είτε είναι Νέα Δημοκρατία είτε ΣΥΡΙΖΑ. Το σίγουρο είναι να πω εδώ ότι αυτός ο άνθρωπος όταν θα πάει φυλακή, αν δεν του στερηθούν τα πολιτικά δικαιώματα, αν δεν στερηθεί του δικαιώματος ψήφου, θα ψηφίζει το γνωστό κόμμα το οποίο απελευθέρωσε τα τελευταία 4 χρόνια, 5 χρόνια, πολλούς παιδοβιαστές, παιδόφιλους και ανώμαλους και βιαστές. Αυτό τώρα είναι που ήθελα το πρώτο να σας ρωτήσω, κύριε Καραγιαννάκη. Δεν έχει ξεσπάσει μια κόντρα από το πρωί, το παρακολουθείτε και στο Twitter είμαι σίγουρος, μεταξύ του Ανδρέα Λοβέρδου και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ανδρέας Λοβέρδος λέει ότι εγώ και η Νέα Δημοκρατία ψηφίσαμε την αυστηροποίηση των ποινών, να πάνε δηλαδή για ισόβια, αν τα λέω καλά, διορθώστε. Όχι, άλλο είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος. Ναι. Όταν ήταν υπουργός παιδείας, είχε ψηφίσει ένα εξαιρετικό νομοθέτημα ότι όποιος εμπλέκεται ως κατηγορούμενος ή φερόμενος ως κατηγορούμενος για κάποια υπόθεση αποπλάνησης ανηλίκου, βιασμού ανηλίκου, να μην έχει θέση μέσα στο σχολείο ή στο γυμνάσιο ή στο λύκειο, έως ότου διαλευκανθεί και τελειώσει αυτή η ποινική διαδικασία. Το 2015 ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό το κατήργησε. Το οποίο το κατήργησε, κυκλοφορεί η φήμη, διότι υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί και ανήκανε ιδεολογικά στο χώρο του. Τώρα αυτό είναι μια φήμη, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, αλλά γιατί ακυρώνησε ένα τέτοιο νομοθέτημα το οποίο είναι εξαιρετικό. Εγώ δεν θέλω στο παιδί μου να κάνει μάθημα κάποιος ο οποίος είναι κατηγορούμενος ή φέρετος κατηγορούμενος για παιδεραστία ή για αποπλάνηση ανηλίκου. Ας το κρίνει η δικαιοσύνη, και αν ο άνθρωπος είναι αθώος, ας ενταχθεί και ας τον αποζημιώσει το κράτος όσο ήταν σε αργία. Αλλά γιατί ακυρώνησε ένα τέτοιο. Δηλαδή, αν δεν είμαστε επιφυλακτικοί σε τέτοια ζητήματα, πού θα είμαστε? Κύριε Καραγιαννάκη, τελικά η ποινή είναι ισόβια για αυτούς τους ανθρώπους? Αν φυσικά καταδικαστεί ασφαλώς η δικαιοσύνη. Θα σας πω και τώρα. Ποιος όρισε το ποινικό κώδικα, σε πολύ μεγάλη συζήτηση, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ποιος είχε την πρωτοβουλία για να αυστηροποιηθεί η ποινή αυτή? Η ποινή του βιασμού ανηλίκου και της αποπλάνησης ανηλίκου έγινε ισόβια με το νέο ποινικό κώδικα που ψηφίστηκε το Νοέμβριο του 2021. Μάλιστα. Με τις νομοθετικές παρεμβάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Να πούμε εδώ, επειδή έχει ξεκινήσει μια παραφιλολογία σχετικά με το τι ίσχυε και το τι ισχύει. Έτσι. Ο βιασμός ανηλίκου απειλούνταν με τον ποινικό μας κώδικα με κάθειρξη. Η έννοια της κάθειρξης είναι, για να καταλάβει ο κόσμος, στερητικές ποινές ελευθερίας είναι η φυλάκιση που είναι έως 5 έτη και η κάθειρξη. Ναι. Και όταν είσαι ανήλικος, ο εγκλεισμός στο φρονιστικό κατάστημα ή σε ψυχιατρικό, αν είσαι ψυχιατρικά ασθενής. Λοιπόν,
Η φυλάκιση είναι ως πεντέτη. Η κάθριξη με τον προηγούμενο ποινικό κώδικα πριν τον αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν από 5 ως 20 χρόνια. Επομένως, ένας βιαστής ανηλίκων σίγουρα θα έτρωγε την μεγαλύτερη ποινή κάθριξης που ήταν τα 20 χρόνια. Άρα θα ήταν έξω στα... Στα 9, στα 8, στα 10. Αναλόγως αν θα του είχε αναγνωριστεί κάποιο ελαφρυντικό που με βάση τον προηγούμενο πάλι ποινικό κώδικα πριν τον αλλάξουν ο Τσίπρας και η παρέα του. Τι προέβλεπε ο προηγούμενος ποινικός κώδικας? Προέβλεπε το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου. Ναι. Ο πρώτερος έντιμος βίος είναι μια έννοια η οποία είναι ευρύτατη και ερμηνευόταν από το δικαστήριο πάρα πολύ αυστηρά. Δεν αρκούσε ένα ποινικό μητρό λευκό. Ναι. Έπρεπε και η όλη σου η συμπεριφορά και η όλη σου στάση απέναντι στη ζωή, αλλά και η όλη σου προσέγγιση των αξιών της ζωής και των δικαιωμάτων της ζωής, δηλαδή το δικαίωμά μου στη γενετήσια αξιοπρέπεια ήταν προκειμένο εδώ πέρα και όλα τα σχετικά, να τέριαζαν απόλυτα ότι δεν θα τα παραβιάσει ποτέ. Mm-hmm. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και αλλάζει την έννοια της κάθριξης και από 20 χρόνια τη μειώνει στα 15. Επομένως, όταν λέμε κάθριξη, εννοούμε από 5 ως 15 έτη. Επομένως, αν κάποιος βιάσει και ο βιασμός που έκανε είναι πριν το 2021, απειλείται με ποινή στερητική της ελευθερίας έως 15 έτη. Έως 15 έτη. Μάλιστα. Και αν ήταν ανήλικος αυτόν που βίασε, πάλι ήταν έως 15 έτη. Έως 15 έτη, μάλιστα. Άρα στα 15 έτη, ακόμα και το maximum, κύριε Καραγιαννακίδη, στα 6-7 μπορούσαν έξω, μου λέτε. Ναι. 8, άντε. Έτσι ακριβώς. Επομένως έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και κάνει αυτή την νομοθετική παρέμβαση. Μειώνει την έννοια της κάθριξης. Η δεύτερη παρέμβαση που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και τσιρίζαμε όλοι είναι ότι αλλάζει την έννοια του ελαφρυντικού του πρώτερου έντιμου βίου και φέρνει ένα ελαφρυντικό που λέγεται ο πρώτερος σύνομος βίος. Δηλαδή, αν έως ότου σε πιάσανε να κάνει την πράξη, είχε λευκό ποινικό μητρό, ήσουν δηλαδή σύνομος, τότε παίρνεις το ελαφρυντικό και μπορείς να σφάσεις τα ισόβια ή να σου επιβληθεί μικρότερη ποινή. Μόνο το ποινικό μητρό, κύριε Καραγιαννακίδη. Έτσι ακριβώς. Με αυτόν τον τρόπο έσπασε τα ισόβια Κορκονέας που κάνουν τώρα πορείες. Άρα με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ ο Κορκονέας. Έσπασε τα ισόβια, αυτά να τα πούμε. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι εκτός τόπου και χρόνου σε αυτά που λένε και γελάει όλος ο νομικός πολιτισμός μας. Με αυτά που ακούγονται και με αυτές τις μπαρούφες που ακούμε. Κατά έβλεπα τον Πολάκη, χθες έκανε μία ανάρτηση στο Twitter. Ό,τι χυδαιότερο μπορεί να δει άνθρωπος σε πλαίσιο πολιτικού λόγου. Ερχόμαστε τώρα στο σήμερα. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία το 2021. Και αλλάζει τον ποινικό κώδικα μετά από διαβούλευση με τους δικηγόρους, εν μέσω κορονοϊού, που δεν μπορούσε να λάβει χώρα η διαβούλευση και να γίνουν οι απαραίτητες συγκεντρώσεις των επιτροπών. Και τέλος πάντων, κατορθώνει και πηγαίνει ο βιασμός τουλάχιστον ανηλίκου ισόβια. Ισόβια. Εντάξει. Η αυστηρότερη ποινή όλων. Λοιπόν, τα ισόβια ως το 2010, πριν αλλάξει τον ποινικό κώδικα την έννοια των ισόβιων ο Γεωργάκης ο Παπανδρέου, ήταν 23 χρόνια. Με τον ποινικό κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ τα ισόβια έγιναν 16 χρόνια. Μάλιστα. Αν έχει καταδικαστεί δύσφορες ισόβια, δύο φορές ισόβια, τότε πας 18 χρόνια. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία, το αλλάζει και αυτό και τα ισόβια ξεκινάνε από 18 χρόνια και μπορούν να φτάσουν έως 23 πλέον. Συνεπώς, σε περίπτωση πολλαπλών δολοφονιών, όπως είναι η περίπτωση του Κουφοντίνα, είναι έως 26 χρόνια, 27 χρόνια για να κάνεις αίτηση. 27 χρόνια. Ναι, για να κάνεις αίτηση ή φόρων απόλυση. Και έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ με τον ποινικό του κώδικα. Και ενώ πριν έλεγε για να κάνεις αίτηση η φόρον απόλυση πρέπει να εκτίσεις τα 4 πέμπτα της τιμής, είτε πραγματική έκτιση είτε πλασματική, δηλαδή σε αγροτικές φυλακές που είναι δύο μέρες. Διπλές ημέρες κάθε μέρα που είσαι εκεί πέρα, έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και αλλάζει τον ποινικό κώδικα πάλι και λέει στα 3 πέμπτα της ποινής, είτε η φόρον είτε πλασματικά, μπορείς να κάνεις αίτηση αποφυλάκηση. Και έτσι βλέπαμε παιδοβιαστές να κυκλοφορούν έξω έχοντας εκτίσει τα 2 πέμπτα της ποινής σε μία ποινή που από ισόβια είχε γίνει κάθριξη. Και η κάθριξη από 20 χρόνια, μάλλον ήταν κάθριξη ως 20 χρόνια, έγινε 15. Τους αναγνωρίστηκε μετά στο εφετείο ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Εκτίσαν και τα 2 πέμπτα της ποινής πλασματικά, τα 3 πέμπτα σε αγροτικές φυλακές. Και έτσι βγήκε ο 63χρονος προχθές που τον πιάσαν, που ξαναβίασε ανήλικο. Και έρχονται τώρα αυτοί οι άνθρωποι και λένε παιδοβιαστή αυτόν τον άνθρωπο ιδεολογικά, επειδή ήταν στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας και άλλες σε χλαμάρες. Το θέμα είναι η καταστολή, όταν ο άλλος ξέρει ότι θα πάει ισόβια, όπως και να έχει. Απέχει από τέτοιες πράξεις. Δηλαδή, ακόμη και αν είναι άρρωστος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι άρρωστοι, δεν είναι ό,τι και να πούμε.
Είναι άρρωστη. Αυτό όμως μπορεί να είναι ελαφρυντικό στο δικαστήριο. Όχι, δεν είναι ελαφρυντικό, είναι άρρωστη. Είναι άρρωστη στην νοσοκρά ψυχιατρίου. Άρρωστη ενώ είναι άρρωστη σε αυτό που κάνουν. Άρρωστη σαν άνθρωποι, ρε παιδί μου. Δεν είναι για ελαφρυντικό αυτή η άρρωστη που αναφέρομαι. Άρα δηλαδή μου λέτε ότι με τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Καραγιαννάκη, από ό,τι καταλαβαίνουν και οι ακροατές-ακροάτες, ένα παιδοβιαστή μπορούσε σε 5 χρόνια να είναι έξω. Να σα πω το εξή. Χοντρά-χοντρά. Εάν κάποιο από του 230 ανθρώπου που επικοινώνησαν με αυτό το κτίνο. Ναι. Και 15-20 πότε ήταν αυτοί που βίασαν το κορίτσι, το βίασαν πριν το 21, ναι. Θα έχουν πολύ μαλακή ποινική αντιμετώπιση. Τι λέτε τώρα. Αυτή είναι η ιστορία. Όχι, αυτή είναι. Πάει με τον ελαφρύτερο. Με τον ελαφρύτερο. Το Σύνταγμα λέει εφαρμόζεται η ευμενέστερη. Ακούτε, διάταξη. Κύριε Παπηδάκη, εσείς, ακούτε. Αυτή η 230 τώρα. Μια άλλη ανεπομένητα που έχει ανοίξει. Ναι, να δούμε από τον Πολάκη, να μας πει ο Πολάκη τι κόμμα είναι, να ξέρουμε. Να δούμε τον Πολάκη αυτό, να το δούμε. Απλά μια άλλη που είναι πολύ σημαντική παράμετρο. Το συζητούσαμε τώρα έξω από τον Βαγγέλη τον Μωυσή. Αυτοί οι 213-230 όσοι βγουν στο τέλος. Μπορούμε να δούμε τα ονόματά τους δημοσιευμένα ή απαγορεύεται νομικά? Φυσιολογικά, θα σας πω, φυσιολογικά με το που θα εντοπιστούν, εάν βεβαιωθούν οι 10, 15, 20, 30 ότι όντως είχαν επαφή. Ή όντως είχαν κάποια σεξουαλική πράξη, είτε θόπευση, είτε το οτιδήποτε άλλο, είτε ασέλγησαν, διότι δεν είναι μόνο ο βιασμός, η σεξουαλική πράξη, είναι και η θόπευση, είναι και η ασέλγεια, μπορεί να είχαν ασελγήσει, τότε υπό τα πλαίσια αυτά εδώ πληρούν τις προϋποθέσεις για να δώσει η αστυνομία, ο εισαγγελέας να του βγάλει διάταξη και να δώσει τα ονόματά του στη δημοσιότητα, που για μένα πρέπει να γίνει, να γίνουν κυριολεκτικά. Ασέλγησαν. Ασέλγησαν ή θόπευσαν ή είχαν επαφή. Ναι. Εάν κάποιο είχε επαφή στα πλαίσια να δούμε εκεί τι γίνεται και το σκεφτόταν και δεν το έκανε, εκεί δεν μπορεί να παρέμβει ο εισαγγελέας και να ζητήσει να βγουν τα στοιχεία του. Διότι δεν ξέρουμε για ποιο λόγο πήγε, τι πήγε να δει, αν είναι παιδεραστής ή δεν είναι παιδεραστής, αλλά σίγουρο καλό θα είναι αν γνωρίσουμε τα στοιχεία, η αστυνομία μέσω των συστημάτων που έχει και μπορεί να παρακολουθεί για τέτοιες περιπτώσεις τηλέφωνα, νομιμότατα, μπορεί να τους παρακολουθήσει, να δούμε τι εξέλιξη και τι προσωπικό βίο διάγουν αυτοί οι άνθρωποι και να ξέρουμε αν είναι παιδεραστές ή δεν παιδεραστές. Επομένως, μόνο σε ανθρώπους που έχουν κάνει την πράξη, οποιαδήποτε πράξη, είτε σεξουαλική, είτε βιασμό, είτε μόνο. Θόπευση, είτε αποπλάνηση, είτε ασέλγεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις δικαιούται να δώσει τα ονόματά του στη φόρα, εφόσον αποδεικνύεται κιόλας ότι το έχουν κάνει. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι απαρκέστατες οι ενδείξεις ότι το έχει κάνει, διότι δεν μπορεί να διαπομπεύει σε έναν άνθρωπο. Επειδή είχε μια απλή επιλογή. Μην πάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Έτσι ακριβώς, γιατί και εδώ κινδυνεύουν να χαθούν υπολήψεις. Τώρα, εντάξει, τα ηλεκτρονικά μέσα δικάζουν σαν ένα μεσαίωνα στη χώρα μας. Δηλαδή, ακόμη και να αθωωθείς για την αριστερά, είσαι ένοχος αν δεν είσαι της δικής σου ιδεολογικής παράδειξης. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αθωωθεί και βλέπεις μέσα στο Twitter, λένε είναι κλέφτης, είναι απατεώνας, είναι. Καλά, εκεί είναι πλέον ανεξέλεγκτη η Χωάνη, δεν μπορεί να ελεγχθεί. Όπως επίσης ένα θέμα, το συζητούσαμε με τον Άρη, κύριε Καραγιαννάκη, προηγουμένως. Χθες είδαμε σε διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν θα πούμε σε ποια, ακόμα και φωτογραφίες του κοριτσιού, έστω και επεξεργασμένο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι φωτογραφίες του παιδιού. Ρωτώ λοιπόν, ο νόμος δεν προστατεύει τον ανήλικο? Να μην φαίνεται το πρόσωπο. Ή να μην έχει διακριτικά σημεία τέτοια τα οποία να παραπέμπουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο. Εάν δηλαδή αυτό το παιδάκι στη γειτονιά του έχει ένα συγκεκριμένο ντύσιμο, ένα συγκεκριμένο σωματότυπο, ο οποίος στη γειτονιά μπορούν να καταλάβουν όλοι ότι όντως αυτό είναι χωρίς αμφιβολία. Είναι τότε, τατουάζ, ας πούμε, ναι, τότε αυτό είναι παραβίαση προσωπικών δεδομένων και η φωτογραφία είναι ποινικά κολάσιμη. Δηλαδή έχει εκδοθεί χωρίς άδεια και όλα τα σχετικά. Επομένως εδώ πέρα το ζήτημα είναι. Εάν και εφόσον δημοσίευσε κάποιος φωτογραφία, να μην φαίνονται διακριτικά στοιχεία που να παραπέμπουν στην προσωπικότητα του παιδιού. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση, κακώς έγινε πάλι πολιτική σπέκουλα στην ιστορία. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ είμαι στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θέλω να είμαι επιστήμονας και άνθρωπος πάνω απ' όλα. Θεωρώ αδιανόητο ένα κόμμα, το οποίο εγώ δεν το θεωρώ κόμμα, το έχω δηλώσει επανειλημμένως ότι δεν θεωρώ το ΣΥΡΙΖΑ κόμμα, ότι έχει συγκροτημένη ιδεολογία και συγκροτημένες πολιτικές απόψεις για διάφορα θέματα που μας απασχολούν, διότι κάθε στέλεχος κάθε μέρα λέει ό,τι θέλει για οποιοδήποτε ζήτημα της χώρας μας. Και ρωτάτε πάντα ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι η επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή, και δεν απαντάει κανείς. Λοιπόν, θεωρώ ντροπή στην ηθική της χώρας μας
και στον πολιτικό βίο της χώρας μας ένα κόμμα να πολιτεύεται με το αν ο βιαστής είναι νεοδημοκράτης ή σιριζαίος ή κομμουνιστής ή ακροδεξιός ή ακροαριστερός. Δηλαδή είναι ό,τι πιο γελίο μπορείς να κάνεις. Δηλαδή υπάρχουν συμπολίτες μας που ψηφίζουν ακροδεξιά, ρε παιδί μου. Ναι. Υπάρχουν συμπολίτες μας που πηγαίνουν στην εκκλησία. Τι σημαίνει ότι όσοι πηγαίνουν στην εκκλησία είναι παιδεραστές? Προφανώς όχι. Υπάρχουν άνθρωποι που ήταν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, οι άλλοι που είχε απαγάγει ένα παιδί ήταν της αριστεράς. Ναι. Και του έδωσε κοκαίνη και πήγε να το βιάσει να βγάλει το δεκάχρονο κοριτσάκι. Το δεκάχρονο κοριτσάκι, ναι, ναι. Το είχε απαγάγει. Τι είναι δηλαδή, όλοι οι αριστεροί είναι τέτοιο? Δηλαδή είναι μεγαλύτερη ηλιθιότητα, δεν μπορεί να υποθεί. Εντάξει, ναι. Αυτό εδώ το έχει αναλάβει ο κύριος Πολάκης να το κάνει μέσα στο Twitter και μέσα στο Facebook να γράφει τέτοιες ηλιθιότητες. Αλλά είναι κατήφορος, είναι πολιτικός κατήφορος. Και είναι πολιτικό αδιέξοδο ενός κόμματος που για μένα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τίποτα να πει στην κοινωνία. Και προφανώς ασχολείται με τέτοιες σαχλαμάρες. Με τι πίνει, αν αποδειχθούν όλα όσα καταλογίζονται στον 53χρονο, μπορούμε να έχουμε δύσει και τρεις ισόβια, κύριε Καραγιαννάκη? Γιατί είναι προαγωγή. Γιατί είναι, κοιτάξτε, θα φάει μία, αν είναι επανειλημμένος ο βιασμός, μπορεί να φάει και δύσει και τρεις ισόβια. Το θέμα είναι ότι θα έχουμε και τις άλλες πράξεις, οι οποίες είναι κακουργηματικές, θα γίνει η επιμέτρηση της ποινής, αλλά 18-19 χρόνια θα είναι έξω. Από εκεί και πέρα. Μέσα, ναι. Σε 18-19 χρόνια θα είναι έξω. Δηλαδή δεν θα κρατήσει παραπάνω. Και το ζήτημα είναι το εξής τώρα, αν για τέτοια αδικήματα θα μπορούμε να έχουμε πραγματικά ισόβια. Εγώ θέλω να δω πώς θα αποδειχθεί, κύριε Καραγιάννη, αυτό που είπατε. Θα πούν όλοι και αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται ότι έγινε μετά το 20, πριν το 21 η όποια πράξη, για να πάνε με τον ελαφρύτερο νόμο. Τώρα να σας πω το εξής εδώ πέρα. Βέβαια. Το ζήτημα δεν είναι αυτό εδώ. Το ζήτημα είναι ότι όταν ένας άνθρωπος που είναι οικογενειάρχης κάνει με τέτοια ασφάλεια μια τέτοια πράξη, σημαίνει ότι κάπου αλλού έχει μια κάλυψη. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ακόμη δεν έχει τελειώσει η ανακριτική διαδικασία και θα προκύψουν και άλλα πράγματα. Δεν μπορεί να είναι μόνος του. Μου είναι αδιανόητο ότι αυτός ο άνθρωπος ενήργησε μόνος του και τα έκανε όλα αυτά εδώ μόνος του, πιστεύοντας ότι το κορίτσι δεν θα μιλήσει πουθενά. Κάτι άλλο συνέβαινε. Σίγουρα για μένα θα πρέπει να υπάρξει και κάποιο άλλο πρόσωπο μέσα στην όλη πράξη που του έδινε αυτού του ανθρώπου τη βεβαιότητα ότι δεν θα συλληφθεί ποτέ, διότι το θεωρώ αδιανόητο οικογενειάρχης να βγάζεις ένα ανήλικο με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο να εκδίδεις ένα ανήλικο. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Μάλιστα, κύριε Καραγιαννακίδη, πάντα οι γνώσεις σας είναι πολύτιμες. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.